Ο Τούρκο πρόεδρο Ρεντζέπ Ταγί Ερντογάν μπορεί να συνεχίσει σε περιορισμένη μόνο έκταση την προεκλογική εκστρατεία του, μετά την πρόσφατη ασθένειά του. Ο πρόεδρο αποφάσισε να μην παραστεί την Παρασκευή 28 Απριλίου στα προγραμματισμένα εγγένεια μια γέφυρα στα Άδανα, στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον Προεδρικό Ιστότοπο. Εν τούτη, θα συμμετάσχει στα εγγένεια μέσω τηλεδιάσκεψη από το γραφείο του. Ο Ερντογάν σπάνια παραλείπει να παραστεί σε εγγένεια υποδομών, μέσω των οποίων προωθεί την εκστρατεία του, για να επανεκλεγεί στι προεδρικέ εκλογέ τη 14η Μαου. Ο Τούρκο πρόεδρο διεξήγε με εντατικό ρυθμό την προεκλογική εκστρατεία του και πραγματοποιούσε συνήθω τρει δημόσιε εμφανίσει ενώπιον κοινού την ημέρα. Ο 69χρονο απερχόμενο πρόεδρο ασθένησε όμω το βράδυ τη Τρίτη, δύο εβδομάδε πριν από τι κοινοβουλευτικέ και προεδρικέ εκλογέ αναγκάστηκε να διακόψει μια ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη λόγω στομαχικής διαταραχής και στη συνέχεια διέκοψε την προεκλογική εκστρατεία του.